Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα που στον Α Κατερινιό συνεχίζουν το θέμα με τα ζευγάρια. Καλεσμένος ήταν, ήταν ο Τατσόπουλος, αυτός που δεν ξέρω και σε ποιο κόμμα νίκη πλέον. Έχει περάσει από όλα τα κόμματα. Πάμε να δούμε τι ανάφερε για τους παπάδες και τι άποψη έχουν και στο τέλος το Κατερινιό σχολίασε και τη ρητορική μίσους που τους έκανε ο Πάτερ Στελιανός Καρπαθίου. Για να δούμε γιατί έχει αρκετά. Εγώ θέλω να πιαστώ, να το γεφυρώσω για την ακρίβεια με αυτό που είπε ο Ανδρέας για το αξιακό σύστημα γιατί είναι και η καραμέλα που ακούμε από όλους όσους λένε ευθύς εξ αρχής ότι δεν θα ψηφίσουνε. Και να δούμε για... Ο Γιοργιάδης ο Υπουργό μα, έτσι βγήκε και είπε «Δεν υπάρχει κανένας λόγος, βουλευτές και υπουργοί, να μην ψηφίσουμε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια». Έτσι, μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί βλέπω και τη μεγάλη διστακτικότητα που είχε ο ε, στο στον εκφραστή, στη συνάντησή του με τον κύριο Κασελάκη να πάρει θέση. Είπε δύο φορέ το επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι να επιφυλαχθώ. Να το δω, είπε να το δω πρώτα. Τόσο δισταγμό. γλυκός και... Γλυκό, γλυκύτατο ήταν. Δεν ναι. ξέρω ναι. 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 ναι, για εσά. Όλοι έχουν, όλοι επιφυλάσσονται, αλλά απλά δεν θέλουν να πούνε το όχι, αλλά από μέσα του, έτσι σιωπηλά, σου λένε: Οκ, okay, προχώρα το έτσι. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι συνέβη και με τον Κασελάκη και τον Αρχιεπίσκοπο. Και για να, για να το συνδέσουμε, αν θέλετε, και με μία ε, σκηνή. Σχέση που... σχέση με τι τάσει τη Εκκλησία, είπατε. Ναι, 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 ναι. Να το γεφυρώσω, θελά. λοιπόν, με μία σκηνή που διαδραματίστηκε σε αυτό το τραπέζι και η οποία, όπω ξέρετε, έχει γίνει viral σε όλο το διαδίκτυο: την, τον διάλογο, διένεξη ανάμεσα στο Γιάννη Τον Πουλόπουλο και τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου. Πρέπει να σας πω. Γεφυρώνοντα όλε αυτέ τι αντιδράσει τη Εκκλησία, ότι δικιά μου αίσθηση την είναι. Την επίθεση ο... θέλετε να πείτε, να απάδα, την επίθεση. Την Δη... 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 επίθεση δέχτηκε ο Γιάννη. Ναι, ναι, την επίθεση. Αλλά, Αλλά ο Γιάννη δεν πολύ καλά να πει. Συνεχίζουν με τον όρο επίθεση, έτσι. Μην λένε πάλι τα ίδια. Την άποψή του εξέφασε ο Πάτερ, έτσι. Μην λέτε τώρα, βράχει, θα μου πει. Και μετά συνεχίζει και λέει και για μίσο. Θα τα δούμε τώρα σιγά-σιγά. Πολύ προσεκτικά. Είδα πολύ προσεκτικά τη σκηνή. Και πρέπει να σας πω ότι λυπήθηκα, και δεν το λέω ειρηνικά, ε, ε λυπήθηκα τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, όπως λυπάμαι και τον Μακαριότατο, ε, λυπάμαι και όλους τους Μητροπολίτες που εκόντες, άκοντες, σύροντες αυτή τη συζήτηση. Δεν θα θέλανε να, την, να, την, να μετέχουν σε αυτή τη συζήτηση στην πραγματικότητα. Δεν είστε με το Είναι... εδώ, Μακαριότατο. Όχι, ακούστε με, ακούστε, με, λιγάκι. Γιατί. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί είναι δικιά μου αίσθηση ότι γίνεται αυτό. Διότι αυτά που Καλούνται να πούν σήμερα, το 2024, έρχονται σε τόσο ευθεία ρήξη με τα ίδια τα πατερικά κείμενα. Με τα ίδια τα ανάματα τα οποία διδάσκουν από τότε που είναι ιερεί, διδάσκουν και στα παιδιά μας μέσω του σχολείου. Στα Λα, με, τα λόγια, με, Εσύ, τα λόγια, με τα λόγια. Έκανα τεράστιο λάθο. Δεν έμεινε στα κείμενα. Προχώρησε σε ψυχιατρικέ γνωματεύσει. Και σε αυτό Δεν έκανα λάθο. Και σε αυτό που λέει Ρε ψυχίατρο είναι να μην σου πει την άποψή του ως ειδικός είναι η η Αφήστε ε, με στους λιγάκι στους να, να, να ολοκληρώσω Απλά, τη σκέψη για πιάση, να δούμε πάνε, να γιατί, γιατί σύρονται. Ε, συγγνώμη, κύριε. Γιατί μπορεί τσοπλέ... κάποιο να μου πει ότι δεν σύρονται, Του αρέσει και πολύ αυτό που λένε. Ε, 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 Αν μου προ... επιτρέπετε, Λύπο... συμπληρωματικά σε αυτό που λέτε, θα, θα, θα είναι αυτό. Ναι. Επειδή και η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε και πολλά όλο αυτό το διάστημα ότι εμεί δεν αντιδράσαμε ή οτιδήποτε άλλο και μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ σε κάτι που μου φαίνεται, που ακούω ότι δεν έχω τίποτα να κουβεντιάσω με έναν άνθρωπο που εξισώνει την ομοφιλοφιλία με τον βιασμό, εκεί δεν έχω πια να. Είμαστε στην αρχή πολύ δεκτικά να κάνω μια κουβέντα. Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, Άσκοπο. δεν έχω να πω τίποτα άλλο μετά. Καταλαβαίνετε ακριβώ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς. να πω κάτι. Συγγνώμη, ναι, ναι, ε, δεν, δεν καταλαβαίνετε. Ολοκληρός, ολοκληρός, ολοκληρός. Δεν αφήνετε μάλλον έχετε να δίκιο, πω δίκιο, για ποιο λόγο νομίζω ολοκληρός. ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη ε, θέση και γι' αυτό συμπάσχω και του λυπάμαι. Η λύπη μου είναι το, το συνέστημα για αυτού mm -hmm. του ανθρώπου. Γιατί, γιατί προσπαθούν να λιάνουν, να βγάλουν τα αγκάθια, τι ακίδες από τα πατερικά κείμενα, τα οποία κατά τα άλλα από το πρωί ως το βράδυ τα μαθαίνουμε στα σχολιά μας. Σε δύο εβδομάδες είναι των τριών ιεραρχών. Ξέρετε λοιπόν ο ένας από τους τρεις ιεράρχες, ο Χρυσόστομος, όταν σχολίαζε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή που έστειλε ο Απόστολο Παύλος. Ξέρετε τι έλεγε ο Χρυσόστομος, ο Μελίρητος, ο, ο, ο Ιωάννης για τους ομοφιλόφιλους. Ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι καταδικασμένοι φυσικά στην κόλαση. Διαστραμμένους που σας απίφθινε ο κύριος Καρπαθίου, το, είδε, το έλεγε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνέκρινε τον ομοφιλόφιλο με τον δολοφόνο και έλεγε ότι είναι χειρότερος ο ομοφιλόφιλος από τον δολοφόνο, διότι ο δολοφόνος απλώς αποσπά την ψυχή από το σώμα του θύματος, ενώ ο Ιωάννη Χρυσόστομος καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα του θύματο και έλεγε ότι δεν έχουμε νέα σόδομα και γόμορα μόνο και μόνο επειδή ο Θεό του επιφυλάσσει μια χειρότερη κόλαση. Κα... Η άνοτελία λοιπόν που βάζω Όχι, είναι υπά... στο σημείο ότι αυτόν τον λόγο που υπερασπίζονται οι ιερεί. Πρέπει να, κάνουν, να μαζέψουν τα ασημάζευτα αυτή τη στιγμή ναι, ναι, και τώρα. να βγουν να πούνε όχι, παιδιά. Μην του λυθοβολείτε, όπω ο Ιωάννη ο Χρυσόστωμο Μη... λέει: Να του λιθοβολείτε ω παιδιά. Α τίποτα. Απ' την άλλη όμω, να πω κάτι σε αυτό το σημείο και να πάω σε διαφημίσει: υπάρχει και ο Αρχιεπίσκοπο τη Κρήτη που. Φτάνει με... με τον άνθρωπο που έχει πάει, είχε πάει μάλλον με 4.000 γυναίκε εδώ στην Αθήνα Έχω έχουν χάσει το λογαριασμό. Πάμε να δούμε. Πώ κλείνει την κουβέντα και το κατερινιό; Έβγαλε ένα πάρα πολύ γλυκό λόγο. Και επειδή λοιπόν είπατε για την εκπομπή και επειδή πέσανε να μας φάνε ότι για ποιο λόγο ρίξη με, με την τον του Καρπαθίου να πω ότι φιλοξενούμε τους πάντες και ταυτόχρονα επειδή πάρα πολλοί κόσμος πάει στην εκκλησία Καλό θα είναι λοιπόν να ακούσει αυτέ τι ρητορικέ μίσου που έχουν κάποιοι τέτοιοι σεβασμιότατοι όπω είναι τέλο πάντων ο Καρπαθίου. Και να καταλάβει. Ναι, Την ότι... ρητορική ότι... μίσου όμω κυρία ο... καινούριο, υπάρχει ότι... μέσα στα κείμενά η... του. Μα αυτό σα λέω. Σε αυτά που και να καταλάβει λοιπόν ε, ότι δεν η κοινωνία έχει προχωρήσει. Λοιπόν. 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 Αυτά από το Σούπερ Κατερινιό. Συνεχίζω πάλι γιατί μετά στο πάνελ βγάλανε και τον Καραγιάννη από το Εκκλησία Online και δεν άρεσε στον Τατσόπουλο αυτό πιο μετά θα δούμε και Λιάγκας όπου επιτέθηκε σε Μητσοτάκης. και θα κλείσω το βράδυ με τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη όπου κάλεσαν την μητέρα του φερόμενου ως κατηγορούμενου του ψυχιατρικού που έβγαινε και έλεγε ψάχνω την κοπέλα μου, έφυγε, έκανε άψη μηνύματα να δούμε τα συγκλονιστικά τα οποία δήλωσε. Οπότε όσοι πιστοί παραμένετε ανά δύο τρεις ώρες θα έχουμε και νέα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.